Θα ήθελα να πω κάτι στον Δήμαρχο. Δήμαρχο, όταν είσαι στην αντιπολίτευση, μας λέγατε μαυρίζουμε τους δρόμους, κάνουμε, ράνουμε προεκλογικά. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις τώρα. Καταρχήν, να διευκρινίσεις λίγο, το μαυρίζουμε τους δρόμους είναι ότι τους βάφουμε, τι εννοείς? Ασφαλτοστρώνουμε τους δρόμους. Αυτό εννοείς? Όχι, αυτό εννοείς. Έτσι του λέγατε εσείς πιο σωστά. Εγώ τέτοια έκφραση δεν ξέρω γιατί είναι ασφαλτόστρωση να βρίζουμε τους δρόμους. Μα βρίζετε τους δρόμους, λέγεται. Εγώ έλεγα κάτι τέτοιο. Γιώργο, δεν θυμάσαι καλά πιθανό. Παρ' όλα αυτά εννοείς ότι ασφαλτοστρώνουμε τους δρόμους, έτσι? Όχι, γιατί. Αυτό εννοείς. Αυτό δεν εννοείς όμως. Τέτοιο καιρό έπεσε ασφαλτοστρώνουμε τους δρόμους. Ναι. Ωραία. Θα έχουμε σε δύο θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα συζητήσουμε γι' αυτό. Θα σου πω μόνο κάτι, Γιώργο, που έχω πει στους συνεργάτες μου από την αρχή της τετραετίας. Ότι εμείς το τελευταίο δίμηνο έργα δεν θα κάνουμε. Κάνουμε όμως. Δες τι εποχή κάνουμε εκλογές, Γιώργο. Κάνουμε Μάιο μήνα. Πες μου πότε εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός μας. Το Μάρτιο. Πότε θα τα κάνουμε τα έργα, Γιώργο? Συγγνώμη. Πότε θα τα κάνουμε τα έργα? Ο δρόμος είναι εκλογές. Όταν είχαμε εκλογές. Ο δρόμος έτσι κι αλλιώς είναι εκλογές. Κύριε Αβραάμ, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιώργο, θα περάσετε. Γιώργο, αν οι εκλογές ήταν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και κρατούσε όλη τη χρονιά του τα έργα και τα πήγαινα τότε, θα έχεις δικαίωμα να μου το πεις. Αλλά τώρα το Μάρτιο εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός μας. Πότε θα τα κάνουμε τα έργα, Γιώργο, αν δεν τα κάνουμε τώρα? Όχι, να μην απαντήσει και να σου πω και κάτι ακόμα, κάτι που δεν κάνατε εσείς. Τη Σάντα του 14, αγαπητέ Γιώργο, την μοιράσαμε και την υλοποιούμε μέχρι και τον Αύγουστο μήνα. Αφήνουμε για τη νέα δημοτική αρχή, όποια και να είναι αυτή, για να υλοποιήσει τους τρεις τελευταίους μήνες. Ενώ αυτή η δημοτική αρχή, κύριε Σύρτα, πλήρωνε δύο χρόνια τα δικά σας τα έργα που κάνατε χωρίς λεπτά. Και έρχεσαι και μου λες εσύ εδώ πέρα ότι κάνουμε έργα τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν είπα. Ο κύριος Φαντράλης έχει λόγο. Αυτά λέγατε, κύριε Δήμαρχε. Αυτά λέγατε στον Γιώργο του Μακρύ και μάλιστα ιδιαίτερα για τη Χαριτωμένη. Όταν τον. Ναι, ναι. Εγώ άνθρωπος λέω συγκεκριμένα τι λέγατε, δεν το κόμμα το μυαλό μου, όπως και το δικό σας πιστεύω δουλεύει καλά. Εν πάση περιπτώσει, έκανε μία τοποθέτηση ο κύριος Σύρτας. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το αντιμετωπίζετε έτσι. Για να αρχίσουμε να λέμε και να ψάχνουμε ασφάλτους και όχι, τότε θα αρχίσω να λέω κι εγώ και στενά και στενούδια και που δεν έχει σπίτια και τα ρίξετε άσφαλτο. Και καλά κάνατε αν θέλετε. Κάντε πολιτική και καλά κάνετε. Αλλά αποδεχτείτε αυτό. Κάνουμε πολιτική, κύριε Πατράκη. Κάνετε. Άμα θα σας πάρω το χέρι και σας πάω σε στενά που έγιναν, που δεν έχει ούτε μία πόρτα. Αύριο το πρωί θα το κάνω. Ναι. Αύριο τότε το πρωί μαζί. Θα δούμε. Αύριο το πρωί μαζί, κύριε Πατράκη. Θα πάμε. Ο κύριος Μολοχτός έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε, ένα θέμα προημερησίας διατάξεως, το οποίο το φέρνω ξανά στην επικαιρότητα, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Συγκεκριμένα στα προβλήματα να, θα πάμε. Να. Για το νομικό πρόσωπο, γιατί λίγα δεν έχουμε. Είχε υποθεί ότι οι καθαρίστρες έχουν πληρωθεί. Μάιος και Ιούνιος, κύριε Δήμαρχε, προσέξτε. Πήρα τα έγγραφα, τα μελέτησα και υπάρχει πρόβλημα με τον Μάιο και τον Ιούνιο. Οι καθαρίστρες δεν θα πληρωθούν, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, εάν δεν προσφύγουν στα δικαστήρια. Αυτό μου έχουν πει και οι προϊσταμένοι και τα έγγραφα τα οποία έχω εδώ από το νομικό πρόσωπο. Τώρα, μπορείτε να μου εξηγήσετε πόσο θα κοστίσει αυτό το δίμηνο στον Δήμο, διότι ενώ δεν έχουν δουλέψει, θα πληρώσουμε έσημα. Δεν έχουν βγει μισθοδικές καταστάσεις, επίσημα δηλαδή, έχουν δουλέψει. Παρακαλώ, το μισθό ναι, δεν εντάξει, παίρνουν αυτό, τρεις μήνες. Άλλο, θα πληρώσουμε ή ήφησταν, ναι, θα πάμε να το μισθό δεν παίρνουν τρεις μήνες. Όμως, σας παρακαλώ κύριε. Το επαναφέρω το θέμα για αποκατάσταση της αλήθειας, διότι εδώ πέρα είχαν υποθεί πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλά λόγια για ημιμαθείς και για υπόλοιπους. Εδώ επιβεβαιώνουμε και επαναλαμβάνω. Θα πρέπει να το δούμε το θέμα στη βάση του και πάση περιπτώσει όχι να βγάζουμε κορώνες, είναι η αλήθεια. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Εγώ δεν επιμένω επιπλέον. Απλώς αυτή είναι η αλήθεια.